Και οι εικόνες που βλέπουμε κυρίως σε κάποιους δήμους, με αυτό το καλός δήμος, κακός δήμος, ένας από αυτούς είναι εκεί η Πεντέλη. Μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Ρούπτσος, κάτοικος Νέας Πεντέλης. Γεια σας κύριε Ρούπτσο, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ρούπτσο. Εσείς τι κάνετε, νοικιάζετε μπουλντόζες, είναι η δουλειά σας? Δεν το συνηθίζουμε, πιστέψτε με, δεν το συνηθίζουμε. Αλλά... Για εξηγήστε μας. Ναι. Θα σας πω τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ρίξει πάρα πολύ χιόνι, αλλά ο Δήμος μας είναι συνηθισμένος σε αυτά. Δεν είναι πρώτη φορά. Όποιος μένει στην Πεντέλη ξέρει ότι μία με δύο φορές το χρόνο θα έχει χιονόστρωση στο Δήμο του και πρέπει να είναι προετοιμασμένος γι' αυτό. Κάτι δεν πήγε καλά φέτος. Όπως και πέρσι κάτι δεν είχε πάει καλά. Όλο το χιόνι έμεινε στους δρόμους, δεν μαζεύτηκε από την αρχή όπως έπρεπε από την πρώτη νυφάδα, όπως γινόταν παλιότερα. Με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν πολύ μεγάλοι όγκοι χιονιού στους δρόμους. Δηλαδή, μιλάμε για 60-70 εκατοστά. Όσο μιλάτε εσείς, βλέπουμε και τα πλάνα από τον γκρέιντερ που μισθώσατε και βλέπουμε ότι το χιόνι δεν είναι καν στους 20 πόντους, είναι σχεδόν στο 1 μέτρο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Παλιότερα τα μηχανήματα του Δήμου, τα εκχιονιστικά του Δήμου, περνάγανε από την πρώτη ώρα σχεδόν από όλους τους δρόμους του Δήμου. Με αποτέλεσμα να μην συσσωρεύεται τόσο μεγάλο χιόνι, τόσο πολύ χιόνι, ρίχνανε από πίσω αλάτι και μέναν τουλάχιστον οι κεντρικοί δρόμοι ανοιχτοί. Αυτή τη φορά δεν συνέβη αυτό, δυστυχώς. Καλά, θα το δούμε αυτό, γιατί θα μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο σε λίγο. Ναι, οπότε καλά, εσείς τι απόφασε? Τα ξέρει καλύτερα. Τι κάματε δηλαδή? Θα σας πω, όταν σηκωθήκαμε την Πέμπτη το πρωί όλη η γειτονιά, είχαμε καθαρίσει ήδη εμείς τα πεζοδρόμια, τις εισόδους στο σπιτιό μας. Αυτό είναι δική μας δουλειά, του κάθε πολίτη, να καθαρίσει την είσοδο του. Έτσι ακριβώς, είχαμε προμηθευτεί αλάτι τις προηγούμενες μέρες από το Δήμο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κάναμε μία βόλτα στη γειτονιά μας και μέχρι τους σχετικούς δρόμους και είδαμε ότι δυστυχώς το 80% των δρόμων δεν είχε ανοίξει. Ναι. Και είχε τεράστια ποσότητα χιονιού. Σε αυτή την περίπτωση επιχειρούν μόνο μπουλντόζες. Δεν μπορούν να μπουν όταν έχει ένα μέτρο χιόνι μέσα. Βέβαια. Οπότε είδαμε τελικά ότι για να φτάσουν σε εμάς αυτά τα μηχανήματα θα πάρουν τουλάχιστον άλλες 4 με 5 μέρες. Τα δημοτικά μηχανήματα. Τα δημοτικά μηχανήματα, βέβαια. Οι μπουλντόζες πια. Οι μπουλντόζες του Δήμου που έχει μισθώσει ο Δήμος. Και χωρίς να ξέρετε ότι θα είναι και 4-5 ημέρες. Μπορεί να ήταν και σε περισσότερες ημέρες. Και εσείς ήσασταν μέσα στα σπίτια σας εγκλωβισμένοι, διότι έτσι με αυτό το χιόνι που βλέπω εγώ δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Και πολλό δε μάλλον να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Έτσι ακριβώς. Οπότε αποφασίσαμε όλοι οι γείτονες να ψάξουμε να βρούμε ένα μηχάνημα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Είναι περίπου 200-300 μέτρα μέχρι εκεί. Για να μπορούμε να βγούμε και εμείς να πάμε στις δουλειές μας κάποια στιγμή, αλλά για να μπορούν και άλλοι να επισκεφθούν. Δηλαδή για καμιά 300 μέτρα ήταν το μισθό να σα ανοίξει ένα δρόμο καμιά 300 μέτρα. Μάλιστα. Ναι, ναι, και βέβαια. Βρήκατε ιδιώτη και τον πήρατε τηλέφωνο και. Ήρθε ο ιδιώτης και μας άνοιξε το δρόμο. Αυτό ακριβώς. Και πόσο του δώσατε? Έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής. Μαζεύτηκε, ας το πούμε ότι ξεκινήσαμε να μαζεύουμε κάποια λεφτά. Ο ιδιώτης που ήρθε ήταν φίλος κάποιου γείτονά μου. Okay. Ο οποίος είχε σύμβαση με άλλο Δήμο των Πορείων Πρασδίων, δεν άφησε δηλαδή το δικό μας το Δήμο. Και γυρνώντας στο σπίτι του πέρασε να μας εξυπηρετήσει. Ναι. Έτσι ήμασταν 10-15 άτομα. Πάλι ότι μαζέψαμε 5-10 ευρώ ο καθένας, μαζεύτηκε ένα ποσό, δεν ξέρω, δεν το δώσα. Ναι, κατάλαβα. Δεν δώσατε πάντως κανένα θηριώδες ποσό, ναι. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος ήταν γνωστός και ήρθε να μας εξαρτάξει. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Βλέποντας αυτά τα πλάνα, πώς εσείς μισθώσατε ένα γκρέιντερ και άνοιξε το δρόμο, και αναρωτιέμαι, άρα μπορούσε να ανοιχτεί ο δρόμος? Γιατί λέω, ο Δήμος εκείνη τη στιγμή τι έκανε? Δηλαδή πρέπει να φτάσει ο πολίτης να μισθώσει και ο Δήμος τι έκανε τόσες ημέρες? Γιατί γίνεται. Ανοίγει ο δρόμος. Αυτό έγινε την Πέμπτη, δηλαδή από το χιονιά της Τετάρτης ή της Τρίτης, δύο μέρες και μία. Τη Δευτέρα ξεκίνησε, όπως η Δευτέρα πρωί. Άρα ήσασταν Δευτέρα απόγευμα, Τρίτη ολημέρα και Τετάρτη ολημέρα κλεισμένη. Και την Πέμπτη το ανοίξατε εσείς. Τετάρτη ολημέρα κλεισμένη, την Πέμπτη στην πραγματικότητα το ανοίξαμε εμείς, όταν είδαμε την Πέμπτη το πρωί ότι δεν έχουν ανοιχτεί. Η πλειοψηφία των δρόμων δεν είχε ανοιχτεί του Δήμου. Μάλιστα. Οπότε ξέραμε ότι θα αργήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε είναι τώρα... λογικό, γιατί όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν μπορούν να ανοιχτούν γρήγορα οι δρόμοι. Με τις μπουλντόζες βλέπετε ποια είναι η διαδικασία. Είναι πολύ αργή η διαδικασία. Ναι, αλλά λέμε αυτό, η ιδιωτική πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι και πρωτοβουλία του Δήμου, γιατί από τη στιγμή που άνοιξε θα μπορούσε να κάνει και ο Δήμος. Κύριε Ρούπτσο, να ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Μάθαμε πολύ. Ότι η Δήμαρχος είπε εκ των υστέρων. Εμείς ευχαριστούμε. Και ελπίζουμε στα επόμενα χιόνια να μην χρειαστεί κάτι τέτοιο. Την επόμενη φορά θα είναι καλύτερα και μάθαμε υπάρχει ότι το know-how που λέμε. Ότι θα τα πληρώσει ο Δήμος εκ των υστέρων. Και σε αυτήν εδώ λοιπόν τη συζήτηση να έχουμε και την κυρία Δήμητρα. Γεια σας κυρία Κεχαγιά, καλημέρα. Δήμαρχο Πεντέλης, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και τον δέος Δήμαρχο Πεντέλης, τον κύριο Δημήτρη Στεργίου. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν,
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, για να ξεκινήσουμε από εσάς και μετά θα δούμε τώρα. Τι έχει γίνει στο Δήμο, δηλαδή ακούω διάφορους που έχουμε μηνύματα και τα λοιπά. Δεν έχει δει 30 χρόνια. Καθυστέρησε να ανοίξουν οι δρόμοι και για την Κηφισιά μου στέλνουν. Ναι, αλλά μου λέει ο άλλος, το ίδιο και στην Κηφισιά. 30 χρόνια, κύριε λοιπόν, Κηχαγιά, δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Αναγκάστηκαν λοιπόν, οι άνθρωποι για να μισθώσουν. Για πείτε κυρία Δήμαρχε. Καταρχάς το λέτε πολύ καλά, 30 χρόνια κανείς δεν το έχει ζήσει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο φαινόμενο. Νομίζω το προηγούμενο τέτοιο φαινόμενο ήταν την προηγούμενη χρονιά που πάλι το ζήσαμε όλοι τη μαζί, μύδια. Με τη μύδια, με άλλα προβλήματα βέβαια, πολύ διαφορετικά. Φέτος το φαινόμενο ήταν ακόμη πιο έντονο, όχι μόνο προς το ύψος του χιονιού. Συγγνώμη, κυρία Κεχαγιά, εσείς δηλαδή αποδίδετε αυτό το πρόβλημα στην ένταση του φαινομένου ή ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες από το Δήμο ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Είχε πέσει αλάτι, είχαν βγει τα γκρέιντερ έξω του Δήμου? Γιατί άλλο το καιρικό φαινόμενο, άλλο οι πρωτοβουλίες του Δήμου που ό,τι φαίνεται δεν υπήρχαν. Τον κάτοικο της περιοχής με πολύ προσοχή και θα συμφωνήσω μαζί του. Πράγματι, ο όγκος του χιονιού ήταν πολύ μεγάλος και μόνο γκρέιντερ μπορούσαν να μπουν και μόνο τέτοιου τύπου μηχανήματα. Τέτοιου τύπου μηχανήματα ο Δήμος δεν διαθέτει στο στόλο του. Έχει συγκεκριμένα μηχανήματα εκχιονιστικά, τα οποία πράγματι μπορούν να καλύψουν μικρές ποσότητες χιονιού χαμηλότερου ύψους και σε πολύ άμεσο διάστημα. Κάθε φορά τέτοιου είδους φαινόμενα αντιμετωπίζονταν σε τρεις μέρες στην καλύτερη περίπτωση, γιατί έχουμε τώρα ένα δίκτυο αρκετά μεγάλο, ωστόσο. Και σε πέντε στις δυσκολότερες περιόδους. Το 19 πάλι σε πέντε μέρες είχε καθαριστεί όλος ο Δήμος. Και πέρυσι πάλι το ίδιο με πολλά προβλήματα. Μισό λεπτό. Δήμαρχε, δύο λεπτά τώρα. Εμείς δεν βγάλαμε εδώ τώρα. Αλλά επειδή πήραν πολλά μηνύματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι καλά, εντάξει, σε γενικές γραμμές καλά πήγε. Δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι παραπάνω. Θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω για να με καταλάβετε. Προφανώς πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά και αυτά θα τα δούμε και θα τα συμφωνήσουμε. Όμως είχαμε ένα πολύ βασικό πρόβλημα και θα ήθελα πολύ, με πολύ κατανόηση ακούω τους ανθρώπους και ζητώ και πραγματικά συγγνώμη από όσους ταλαιπωρήθηκαν μέχρι και την πέμπτη μέρα. Όμως είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε την πρώτη ημέρα, το οποίο δεν υπήρχε τις άλλες χρονιές. Τη δεύτερη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη διάνοιξη όλων των κεντρικών δρόμων, όπου τα αυτοκίνητα ήταν παρατημένα μέσα στη μέση του κεντρικού, του βασικού οδικού δικτύου και τα μεταφέραμε με οχήματα 4x4 και τα μετακινούσαμε οι ίδιοι του Δήμου οι άνθρωποι. Είχαν αφήσει τα μάξια τους μέσα στον δρόμο. Αυτό γιατί έγινε, επειδή χιόνισε απότομα ξαφνικά, γι' αυτό τα αφήσανε. Ακριβώς, οπότε μπλοκάρανε. Εγώ μπορώ να σας στείλω και φωτογραφίες. Θα μπορούσατε κυρία να τις δείξετε αργότερα. Αν μου επιτρέπετε λίγο, μισό λεπτό. Είχαν αποκλειστεί ολόκληρες περιοχές. Μισό λεπτό. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, κυρία Κεχαγιά, είναι ότι μας λέτε ότι ήταν τέτοια σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου που δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι. Η ερώτηση είναι, ένας δήμος όπως η Πεντέλη, που συνέχεια χιονίζει, που μάλιστα το στρώνει και συχνά και με τέτοιο χιόνι, δεν υπήρχαν μηχανήματα του Δήμου που να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις, δεν είχατε ρίξει αλάτι, διότι είναι άλλο τι κάνουμε πριν και άλλο τι κάνουμε μετά. Το πριν εσείς το είχατε φροντίσει, είχατε κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο? Είχαμε κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο και ο στόλος ήταν επαφές. Δηλαδή, τι είχατε κάνει? Και το αλάτι υπήρχε άφθονο για να μπορέσουμε να ρίξουμε στους δρόμους. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Δηλαδή? Στους χρόνους. Το φαινόμενο ξεκίνησε στις 8 η ώρα το πρωί, 8 και κάτι. Όλοι είχαν υπολογίσει το 11 η ώρα. Ήμασταν όλοι στους δρόμους. Οι άνθρωποι ήταν όλοι στους δρόμους για να πάνε στις δουλειές τους. Αλάτι υπήρχε. Άρα αυτό δυσκόλεψε πολύ την κατάσταση. Να σας πω, κυρία Κεχαγιά, μισό λεπτό. Δήμαρχε. Εδώ τώρα, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τα λόγια σας. Εδώ όμως παίρνουμε πολλά μηνύματα που μας λένε ότι πρώτον, το αλάτι είχε τελειώσει. Το αλάτι βέβαια είναι για να μην παγώσει. Δεν είναι όταν ρίξει το χιόνι πάνω στο αλάτι, είναι για να μην παγώσει μετά. Δεύτερον, μας λένε ότι το Σαββατοκύριακο δεν δούλευαν, λέει οι υπάλληλοι. Ισχύει αυτό? Όχι βέβαια, δεν ισχύει κάτι Δευτέρα, τέτοιο. Δευτέρα, Τρίτη που ήταν αργία, οι υπάλληλοι του Δήμου δούλευαν? Φυσικά δούλευαν και ήμασταν, κοιτάξτε, σε έκτακτες ανάγκες, το ξέρετε, και σε έκτακτα φαινόμενα. Είναι όλοι σε επιστράτευση. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, Δήμαρχε, θέλω να σας πω, με πάσα ειλικρίνεια, ότι παίρνουμε μηνύματα που μας λένε, δεν βγήκε ρε παιδιά, δεν βγήκαν τα μηχανήματα. Και όχι ένα, πολλά. Παίρνουμε μηνύματα, γι' αυτό τώρα σας τα λέμε. Δεν βγήκε κανένα μηχάνημα, καταγγέλνουν οι κάτοικοι από την Πεντέλη. Σας τα μεταφέρουμε, ξέρετε, δεν έχουμε κανένα σκοπό, σας κατηγορήσουμε με το ζόρι. Λοιπόν. Και τα μηχανήματα ήταν έξω, αλλά η διαδικασία είναι συγκεκριμένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο τέος δήμαρχος την ξέρει καλά.
και θα σας την, νομίζω θα σας την επιβεβαιώσει. Ξεκινάμε πρώτα από το, βασικό οδικό δίκτυο, τα νοσοκομεία μας που έχουμε στην περιοχή και το Πέδων Πεντέλης. Το Πέδων Πεντέλης πάντως ήταν, το 414. Στο Πέδων Πεντέλης το πρόβλημά τους ήταν ότι δεν μπορούσαν να ανεβάσουν το βιτιοφόρο να γεμίσουν πετρέλαιο και πήγανε σχεδόν ο μισός μας στόλος να καταφέρουμε να μετακινήσουμε οχήματα από την Αναπαύσεως και Πεντέλης, όπου είχαν μείνει στη μέση για να χωρέσει να περάσει το βιτιοφόρο. Μάλιστα. Κύριε Στεργίου, για τους έρθω. Κάτσε να δούμε και τον προηγούμενο δήμαρχο. Κάτσε. Κύριε Στεργίου, καλημέρα. Κύριε Καμπουράκη, καλημέρα. Κυρία Πλιτζάνη, καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Θέλω να πω ότι η επιχείρηση αντιμετώπισης των χιονοπτώσεων, όπως κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας, είναι επιχειρήσεις που θέλουν πάρα πολύ καλή προετοιμασία και το κυριότερο, πάρα πολύ καλό έλεγχο και συντονισμό στο πεδίο των επιχειρήσεων. Ωραία, υπήρχαν αυτά, αυτά δεν υλοποιήθηκαν. Δεν υλοποιήθηκαν ως εξής. Πρώτον, όταν παίρνεις 100 τόνους σαλάτι, όπως δήλωσαν ότι πήραν την πρώτη ημέρα για την Πεντέλη, με δεδομένο ότι πάντα κλείνουν τα δρομολόγια από το Μεσολόγγι και από τη Λαμία, έπρεπε τουλάχιστον να έχεις αποθηκεύσει 200 τόνους κατά δημοτική κοινότητα, σύνολο 600-700. Τόσους έπαιρνες εσύ, σε χιονιάδες. Εγώ έπαιρνα 800 και πολλές φορές ως αντιπολίτευση, κυρία Δημαρχός, ναι, με κατηγορούσανε διότι έπαιρνα πάρα πολύ αλάτι και έκανα οικονομική σπατάλη. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα που ήταν βασικό και δεν έγινε είναι το θέμα του ότι τα οχήματα του Δήμου δεν λειτουργήσαν τα πρώτα λεπτά της χιονόπτωσης, που κερδίζεται το παιχνίδι ή όχι. Εάν τα κεντρικά δρομολόγια, γιατί η σχεδίαση έχει καθορίσει δρομολόγια α προτεραιότητος, β και γ το νικηστικό ιστό, αν τα α λοιπόν δρομολόγια είχαν παστωθεί από αλάτι πριν με τις πρώτες νυφάδες και δουλεύανε τα αυτοκίνητα στο κεντρικό οδικό δίκτυο, δεν θα έφτανε το χιόνι εκεί πάνω από 30 πόντους και έτσι δεν θα είχαν την ανάγκη αλυσοφόρων μηχανημάτων. Οπότε, κύριε Στεργίου, εσείς παρατηρείτε, υπήρξατε σε θέση ευθύνης και παρατηρείτε προβλήματα. Συγγνώμη, πολλά προβλήματα. Συγγνώμη που θα πω αυτό το πράγμα. Ίσως δεν το ξέρουνε ότι θα έπρεπε να λειτουργούν τα μηχανήματα στα κεντρικά οδικό δίκτυο τα πρώτα λεπτά, ώστε εκεί το χιόνι να μην ξεπεράσει του 30 πόντους και να μην χρειάζονται γκρέντερ, μπολντόζες D7, D9 ή άλλα μηχανήματα. Το τελευταίο όμως και σημαντικότερο, κύριε Καμπουράκη και κυρία Πλιτζάνη, είναι το εξής, ότι οι επιχειρήσεις κερδίζονται στον έλεγχο και στη διοίκηση στο πεδίο των επιχειρήσεων. Δεν μπορείς από το σπίτι σου ή από το γραφείο, αν δεν είσαι στην πρώτη γραμμή δίπλα για να βλέπεις τι συμβαίνει και να εκδίδεις εντολές πεδίου μάχης. Αυτό να εννοείται την κυρία Κεχαγιά, φαντάζομαι, ότι ήταν στο γραφείο της και δεν ήταν στο πεδίο. Δεν εννοώ... Ναι, φυσικά. Βεβαίως. Να σας πω κάτι. Δεν εννοώ κανέναν. Θεωρώ ότι γενικά το σύστημα πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο. Τώρα αρχίζουν να το χτίζουν. Πάμε το γκρεμίζουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ένα μισή χρόνο αρχίζουμε να χτίσουμε. Τώρα το γκρεμίζουμε, γι' αυτό αρχίζουμε Η τοποθέτηση υπουργού στην πολιτική προστασία είναι ένα πολύ θετικό βήμα και είναι πάνω στα χνάρια των προτάσεών μας. Γιατί αυτή η Πεντέλη εδώ, κύριε Καμπουράκη, και το λοιπόν, ξέρετε... Λοιπόν, κύριε Στεργίου, μισό, άσπρο, γιατί το γενικεύσαν πολύ. Δύο λεφτά. Κυρία Δήμαρχε, θα απαντήσετε.
Αλλά είναι στη... θέλει να παρέμβει η Αθηναίδα, η Νέγκα, η συνάδελφος. Συνάδελφος δημοσιογράφος. Η οποία μένει εκεί. Την έχουμε στο καλημέρα, Αθηναίδα, καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε? Εμείς καλά, εσύ γιατί θες να παρέμβεις, τι σου συμβαίνει? Λοιπόν, εγώ μένω στην Πεντέλη, είμαι αποκλεισμένη αυτή τη στιγμή, παρά το ότι εχθές πέρασε ένα όχημα το οποίο ήταν με ερπίστριες, αυτά τα πολύ μεγάλα, δεν έχει κάνει στρατό, αλλά είναι αυτά τα οποία δεν είναι απλά γκρέιντερ. Ο άνθρωπος δεν ήξερε που έπρεπε να πάει. Δεν είχε χάρτη, βγήκαν οι γείτονες, ήταν σε πιο κάτω δρόμους και του φωνάξανε για να έρθει και σε εμάς. Βεβαίως η δική του παρέμβαση δεν ήταν αρκετή, γιατί αυτό που άφησε αυτό το όχημα ήταν πάγος. Εγώ μένω σε μία από τις πολλές κατηφόρες της Πεντέλης και ειδικά εχθές, αφού πέρασε αυτό το όχημα, μιλάμε δηλαδή για την Παρασκευή, ήταν αδύνατο να κατέβουμε ακόμη και με τα πόδια, γιατί είχε γίνει παγοδρόμιο. Δεν ακολούθησε δηλαδή αμέσως ένα όχημα το οποίο... Κατάλαβα. Είμαστε στην πέμπτη μέρα τώρα. Δήμαρχε. Έχει σημασία και ο χρόνος. Δήμαρχε, πες τα τώρα. Απάντησε τώρα γιατί πολλά από εδώ από εκεί και σου μιλάω τώρα... Καλά τα κυρία Νέγκα. Για δεκάδες... κυρία Νέγκα, πού μένετε, ρωτάει η δήμαρχος. Στη Μαυρογένους. Πού? Στη Μαυρογένους, αλλά γιατί αυτό έχει τόση σημασία? Δεν έχει καμία, γιατί είναι πολλοί οι δρόμοι. Όχι, δεν ρώτησε καν. Δεν ρώτησε. Είπα ότι καλά τα λέει η κυρία Νέγκα. Συγγνώμη. Εγώ άκουσα λάθος. Ένας άνθρωπος ήρθε χθες, ο οποίος ήταν πλήρως χαμένος. Δεν ήξερε, δεν του είχε δώσει κανείς ένα χάρτη. Δεν ήταν μαζί του ένας υπάλληλος του Δήμου. Κάτσε να απαντήσει, δήμαρχος. Ναι. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, κυρία Κυρκαγιά, υπάρχει λίγο ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Και πολλά μηνύματα. Όχι, όχι, πολλά. Κοιτάξτε να δείτε. Χθες πράγματι συστρατεύτηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν μηχανήματα και από άλλους δήμους. Και μοιράσαμε ανθρώπους σε διάφορα σημεία για να μπορούν να παρέμβουν. Μετά από αυτά τα γκρέιντερ, όπως λέει η κυρία Νέγκα, πρέπει να περάσει το εκχιονιστικό να ρίξει και άλλο αλάτι. Εγώ, το οποίο θα περάσει σήμερα, γιατί τα μηχανήματα που ρίχνουν αλάτι είναι συγκεκριμένα και είναι περιορισμένα. Ξέρει ο κύριος Στεργίου από το παρελθόν πόσα μηχανήματα υπάρχουν που ρίχνουν αλάτι και πόσα χωράνε και σε ποιους δρόμους. Θέλω να λοιπόν να πω το εξής. Χτες, την Τετάρτη μάλλον, την Τρίτη, από την Τρίτη, παρά τις δυσκολίες, γιατί αυτό που λέει ο κύριος Στεργίου είναι υπό άλλες συνθήκες. Καλά τα λέει και πράγματι στους 30 πόντους θα ήταν οθόνη αν περνάει. Μην τα αφήσει να πάει πάνω από 30 πόντους. Έχει ανοιχτές κεντρικές αρτηρίες και μετά μπαίνει στα στενά ευκολότερα. Άμα αφήσει να πάει ένα μέτρο στον κεντρικό δρόμο, χρειάζεται μπουλντόζα, δηλαδή ποτέ. Κύριε Καμπουράκη, αυτό είπε. Ναι. Όταν είναι, κύριε Καμπουράκη, όταν είναι κλειστοί οι δρόμοι από οχήματα μέσα στη μέση του δρόμου, αυτό είναι αδύνατο. Αυτό έγινε μετά τη χιονόπτωση όμως, κυρία Κεχαγιά. Εμείς λέμε και για την πρόληψη. Αυτό που κάνει ο Δήμος. Δεν είναι ο Δήμος Γλυφάδος ο Δήμος Πεντέλης. Είναι συνηθισμένος από χιόνια. Υπάρχει δεν και ξέρω η πρόληψη. Αν έξω, γιατί το επίπεδο πρόληψης. Εσείς τι κύριε είχατε Καμπουράκη, κάνει. Να παρέμβω εμείς λίγο. Ήμασταν όλοι. Μισό λεπτό, κύριε Στεργίου, να μιλήσει η κυρία Κεχαγιά. Εμείς ήμασταν όλοι αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι να έχουμε και μία αυτοσυγκράτηση και ένα σεβασμό στους ανθρώπους που επί 24 ώρες. Κάθε μέρα τις τελευταίες 5 μέρες έχουν δώσει την ψυχή τους. Βεβαίως. Μαζί με όλους εμάς που ήμασταν έξω. Και δεν βγάζαμε φωτογραφίες για να τις στείλουμε στα κανάλια και να πούμε πόσο ωραίοι είμαστε. Και είμαστε πάνω στο μηχάνημα ή κάτω από το μηχάνημα. Και μιλάω για μένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου, οι οποίοι πραγματικά έχουν λιώσει τα πόδια τους για να ακολουθούν τα μηχανήματα. Οι εργαζόμενοι, έχετε δίκιο. Έχουν πεθάνει. Και εθελοντές. Οι εργαζόμενοι παίρνουν εντολές, ωστόσο, κυρία Κεχαγιά. Μα με το μέρος τους είμαστε. Δεν είμαστε και απλοί κάτοικοι, οι οποίοι θέλανε πραγματικά να βοηθήσουν. Είμαστε με το μέρος. Είμαστε με το μέρος. Οι άνθρωποι ήταν όντως εξουθενωμένοι. Και οι άνθρωποι που ήρθαν να βοηθήσουν από άλλη μεριά. Λοιπόν, κύριε Στεργίου, για πες μια κουβέντα. Μια κουβέντα να πω. Μια κουβέντα. Είναι προφανές λοιπόν ότι το χιόνι, για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ήταν τόσο ώστε να καταφέρουν να καθαριστούν οι δρόμοι μέσα σε 5 μέρες. Όπως ήταν και στο παρελθόν, σε 5 μέρες δεν έχουν καθαρίσει πάντως. Σας ακούσαν όλοι. Το ρεπορτάζ πριν από 20 λεπτά, κυρία Κεχαγιά, συνάδελφος δημοσιογράφος ήταν στην Πεντέλη. Έκτη μέρα τα στενά πάντως και μεγάλα στενά δεν έχουν καθαριστεί. Είναι με 40 πόντους χιόνι. Είναι για ορειβασία εκεί πέρα, δεν είναι για περπάτημα. Κυρία Φλιτζάνη, να πω κάτι. Πράγματι δεν είναι ανοιχτή, αλλά είναι η δυσκολότερη, διότι τα μηχανήματά μας πήγανε και ήταν. Έπρεπε να ξαναπάνε. Άρα σε αυτούς τους δρόμους θα ξαναεπιχειρήσουμε και σήμερα. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί και όλο το βράδυ περνούσαν και ρίχναν αλάτι στα σημεία που είχαν χιονιστεί με μεγάλα μηχανήματα. Έτσι ώστε σήμερα το πρωί η δουλειά να είναι λίγο πιο εύκολη και για αυτούς και να μπορέσουμε να καταστήσουμε συνολικά. Κύριε Στεργίου, μια κουβέντα. Ναι,
Κύριε Καμπουράκη, ναι, μια θέλω κουβέντα. Να πω το εξής, ότι ένας δήμαρχος και μια δημοτική αρχή προφανώς ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους, οι οποίοι όμως θέλουν συντονισμό και έλεγχο στο πεδίο των επιχειρήσεων. Εντολές παίρνουν. Γιατί η προτεραιότητα δεν είναι το να είναι καλά ο εργαζόμενος. Προφανώς και δεν θα είναι καλά αυτές τις ημέρες. Ούτε ο δήμαρχος ούτε ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι καλά αυτές τις ημέρες. Αυτός που θα πρέπει όμως να είναι καλά είναι ο πολίτης που μένει μέσα στο σπίτι του 4 και 5, 24 ώρα, γιατί δεν είχαμε λισοπρίωνο να πάμε να κόψουμε το δέντρο που έπεσε πάνω στο καλώδιο στην Ταού Πεντέλη. Και μένουμε, δεν θέλω να πω την προσωπική μου εμπειρία γιατί δεν κάνει. Κύριε Σεργίου, λοιπόν, ήσασταν σαφείς και τα μήνυματα. Καλημέρα σε όλους. Για το τελείωμα. Να είστε καλά. Ότι εξυπηρετήσαμε πάνω από 200 συμπολίτες μας, γιατί πράγματι, όπως το λέει ο κύριε Σεργίου, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Πάνω εντάξει, από 200 καλά συμπολίτες καλά το κάνατε που τους μεταφέραμε με τα ίδια μέσα, με δικά μας μέσα, και ανοίγαμε εντοπισμένα σημεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους μετακινήσουμε είτε για αιμοκαθάρσεις, είτε για νοσοκομιακούς λόγους. Και γι' αυτό, το θέμα Δήμαρχε, πάντως επειδή έχουμε πολλά μηνύματα, να εντείνεις τις προσπάθειες. Κανείς δεν αμφισβήτησε την προσπάθεια. Εδώ είμαστε, εντείνουμε συνεχώς. Και κανείς μισό λεπτό. Δεν αμφισβήτησε την κούραση των ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας. Εμείς τους ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στους δρόμους. Τους ξέρουμε με τα ονόματά τους. Και τους παρακαλάγαμε και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και μας εξήγησαν τι συμβαίνει. Μην υποτιμάμε και τους πολίτες, δεν είμαστε κακομαθημένοι. Περιμέναμε πολλές μέρες μέχρι να ζητήσουμε βοήθεια, γιατί ξέραμε ότι άλλοι άνθρωποι την είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά πέντε μέρες πια. Και δεν βγαίναμε από το σπίτι, γιατί αν έσπαγε το πόδι μας, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το νοσοκομείο. Αλλά αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, είναι θέμα οργάνωσης από ένα σημείο και μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό δεν σωστά. Υπήρχε. Προφάσεις καλημέρα. Μισό λεπτό. Έχουμε. Αλλά χρειάζεται όχι, οργάνωση. Δεν μπορείτε να το βγάλουμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Κυρία Κεχαγιά, μας λέει τώρα δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Κατσικογιάννης, ότι τα νοσοκομεία άνοιξαν μεσημέρι Τρίτης. Ήταν δεν κλειστά. Ήταν ανοιχτά δηλαδή. Δημοτικός σύμβουλος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα ελπίζουμε σε όλους. Αθηναίδα, γεια σου. Να έχουν λυθεί τα προβλήματα. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα. Κάποια στιγμή θα βγεις. Ευχαριστούμε δεν μπορεί, και την κυρία Νέγκα και την κυρία Κεχαγιά και τον κύριο Στεργίου. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.